Πέντε ημέρες πριν από την επίσκεψή του στην Άγκυρα και ενώ η Τουρκία κλιμάκωσε τις προκλήσεις της με τη μετατροπή της Ιεράς Μονής της χώρας σε Ισλαμικό τέμενο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε ότι θα θέσει το θέμα στον Τούρκο πρόεδρο. Και θέλω καταρχάς να εκφράσω και δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά μου, διερμηνώντας πιστεύω τα αισθήματα όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων για την παντελώς αχρίαστη μετατροπή ενός ιστορικού βυζαντινού τεμένου της μονής της χώρας σε τζαμί. Πιστεύω μια ενέργεια η οποία προσβάλλει την πλούσια ιστορία της ίδιας της Κωνσταντινούπολης ως ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως και θα θέσω στον πρόεδρο Ερντογάν όταν τον συναντήσω. Ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη στρατηγική των ανοιχτών διάβλων, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς την κριτική που δέχεται, θέτοντας παράλληλα και τον πήχη της ελληνοτουρκικής προσέγγισης σε αυτή τη φάση. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μια αξιολόγηση αυτής της προσπάθειας επαναπροσέγγισης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, η οποία σίγουρα σε αρκετά επίπεδα έχει δείξει μετρήσιμα αποτελέσματα. Προσεγγίζουμε πάντα τις συζητήσεις μας με την Τουρκία με αυτοπεποίθηση και χωρίς αυταπάτες ότι οι τουρκικές θέσεις δεν θα αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Παρά τα αυτά, θεωρώ επιβεβλημένο και όταν διαφωνούμε, τα κανάλια επικοινωνίας να είναι πάντα ανοιχτά και να μπορούμε να συνομιλούμε με ειλικρίνεια και όταν διαφωνούμε, να διαφωνούμε χωρίς εντάσεις και χωρίς αυτό να προκαλεί πάντα κλιμακώσεις στο πεδίο όπως δυστυχώς είχαμε δει τα προηγούμενα 4 χρόνια. Το θέμα της Ιεράς Μονής έχει προκαλέσει θύελλα πολιτικών αντιδράσεων, καθώς έρχεται ως επιστέγασμα μια σειράς προκλητικών ενεργειών το τελευταίο διάστημα εκ μέρους της Άγκυρας, από τα θαλάσσια πάρκα μέχρι τις γαλάζιες πατρίδες στα σχολικά βιβλία. Και για μένα είναι απαράδεκτη δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Η λέξη αχρίαστη ενέργεια υποβαθμίζει ή δεν υποβαθμίζει αυτή την τεράστια πρόκληση. Δεν θα πήγαινα στην Τουρκία. Για μένα και αυτό είναι ένα μήνυμα να πει ο Πρωθυπουργός ότι θα τα πούμε μια άλλη στιγμή. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μιλώντας στη 15η Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, προκάλεσε και πάλι, χαρακτηρίζοντας τους μουσουλμάνους της Θράκης Τούρκους. Δεινή η κατάσταση των Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Αξιώνουμε απαντήσεις από την ελληνική κυβέρνηση, την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Και το λέω αυτό διότι όταν δείχνουμε αυτή την υποχωρητικότητα και απλώς παρακολουθούμε ενώ το γνωρίζουμε τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί, τι άλλο μπορεί να περιμένουμε.